Καλησπέρα και σε όλους. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Καθηγητά, ευχαριστώ για την πρόσκληση και συγγνώμη λίγο για αυτή την αλλαγή στο πρόγραμμα που καθυστέρησα. Όσον αφορά τώρα λίγο ποια είναι η συμβολή του υπερήχου λίγο στα εξωτερικά ιατρία επηγόντων, δυστυχώς είναι και ο διευθυντής εδώ πέρα, ο δικός μου κύριος Λαμπρόπουλος, όπου στα ΤΕΠ έχουμε έναν υπέρηχο, θα ξεκινήσουμε αυτό, ο οποίος είναι παλαιολιθικής εποχής και λίγο θα δυσκολευτώ κιόλας να σας εξηγήσω τι μπορούμε να δούμε. Δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων. Άμα ψάξουμε στο Google γενικά για την επίγουσα υπερηχοκαρδιογραφία, θα μπορούμε να βρούμε πολλές αναζητήσεις, ακόμα και στο YouTube πολλά βίντεο για το πώς μπορούμε να κάνουμε υπέρηχο στο τμήμα εξωτερικών επηγόντων. Υπάρχουν και πολλές βιβλιογραφίες. Ωστόσο, αυτό που ήθελα να πω, γενικά ξεκινώντας, τα πλεονεκτήματα του υπερήχου, φορητότητα, μπορούμε να το μετακινήσουμε όπου θέλουμε, διαθεσιμότητα, να τον επαναλάβουμε, το κόστος είναι χαμηλό, έλλειψη ιονίζουσας ακτινοβουλίας, δεν απαιτεί συνεργασία και φυσικά μας βοηθάει στην διάγνωση και στην παρέμβαση στην ίδια συνεδρία. Επίσης, θα ήθελα να επικεντρωθώ ότι είναι και real time και μη επεμβατικό. Ωστόσο, τα μειονεκτήματα εξαρτάται λίγο από το χειριστή, δηλαδή είναι υποκειμενικά αυτά που βλέπουμε, μια δυναμική εξέταση, χρονοβόρα και καμιά φορά, όπως και στη δική μας περίπτωση, στο δικό μας υπέρηχο στο ΤΕΠ, είναι χαμηλής ποιότητας μεταδιδόμενη πληροφορία. Χώρος. Αυτό που είναι να καλεστώ να μιλήσω είναι για το ΤΕΠ, το Τμήμα Επηγόντων Περιστατικών. Οι κλινικές ενδείξεις, κύριες ενδείξεις, ποιες μπορεί να είναι. Ανίχνευση περικαρδιακής συλλογής με παρουσία επεκομματισμού. Καρδιακή δραστηριότητα σε ασθενείς με ανακοπή. Συστολική λειτουργικότητα της αριστερής κοιλίας. Μπορούμε επίσης να εκτιμήσουμε τον οδυνηριακό όγκο, την εκτίμηση της δομής, της λειτουργικότητας και της δεξιάς κοιλίας, την αορτική ρίζα, την εγγύηση ανιούσα αορτή για πιθανό διαχωρισμό ή για ανέβρισμα και φυσικά για την καθοδήγηση κάποιων παρεμβάσεων που μπορούμε να κάνουμε. Έχουν γίνει και συστάσεις από την Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Απεικόνηση Εταιρεία, η οποία το 2013. Η οποία ξεκινάει με ένα προκάρδιο άλγος, δηλαδή πώς μπορούμε να διαγνώσουμε ένα προκάρδιο άλγος σε μη διαγνωστικό ηλεκτροκαρδιογράφημα. Το πρώτο που μπορούμε να δούμε είναι με την κίνηση των τυχωμάτων. Άμα είναι φυσιολογική αυτή η κίνηση, αν είναι υποκινητικό, κάποια κινησία, κάποια δυσκινησία ή αν είναι ανεβρισματικό. Τώρα, τι άλλο μπορούμε εκτός από το προκάρδιο άλγος, όσον αφορά και τη διαστολική δυσλειτουργία που μπορεί να υπάρχει. Οξία αορτικό σύνδρομο. Υψηλότερη όμως ευαισθησία παρουσιάζει η αξονική τομογραφία θώρακος, το διεισοφάγιο και η μαγνητική. Εγώ θα έλεγα ότι προτιμώ την αξονική τομογραφία με τον υπέρηχο πάλι αυτό που έχουμε. Όσον αφορά το διαχωρισμό, μπορεί να φανεί επίσης με υπερστερνικές λήψεις και φυσικά με την παραστερνική επιμήκη απεικόνηση. Περικαρδιακή συλλογή. Στην περικαρδιακή συλλογή κυρίως η απεικόνηση αυτή που μας βοηθά είναι υποξυφοειδική. Και φυσικά μπορούμε να ταξινομήσουμε την περικαρδιακή συλλογή ανάλογα αν είναι ήπια, μέτρια και μεγάλη, με βάση τα κριτήρια κάτω από 10 ή 1 εκατοστό, άμα θέλετε. 1 με 2 εκατοστά είναι μέτρια και πάνω από 2 είναι μεγάλη. Μετράμε πάλι την διάσταση της περικαρδιακής συλλογής, πάντα στη διαστολή. Αυτό ήθελα έτσι λίγο να το τονίσω, γιατί καμιά φορά μετρούνται, η περικαρδιακή συλλογή μετρέται λίγο και στη συστολή. Άρα μόνο διαστολή. Τώρα, όσον αφορά, τι άλλο μπορούμε να δούμε. Πνευμονική εμβολή. Και κυρίως, επειδή προχώρησα πάρα πολύ πίσω, πάρα πολύ μπροστά, βλέπουμε διατεταμένες κυρίως τις δεξιές κοιλότητες και φυσικά υπάρχει και το σημείο D που μπορούμε να δούμε στο short axis, με μια επιπέδωση του μεσοκοιλιακού που πάει προς την αριστερή κοιλία. Τώρα, μπορεί να έχουμε έναν ασθενή με μια ανεξήγητη υπόταση. Είναι καρδιακής αιτιολογίας, οφείλεται σε περικαρδιακή συλλογή, έχουμε κάποια ανεπάρκεια αντλίας. Όλες αυτές οι ερωτήσεις μπορούμε να τις απαντήσουμε με τον υπέρηχο. Μπορούμε να δούμε, όπως είπαμε, τη συστολική λειτουργικότητα της αριστερής κοιλίας. Είναι φυσικά χρήσιμη για την αντιμετώπιση των υποτασικών ασθενών, για τη διαφορική διάγνωση καρδιογενούς και μη καρδιογενούς σοκ, και μπορεί να εκτιμηθεί με ακρίβεια από γιατρούς του ΤΕΠ. Εγώ θα έλεγα εδώ πέρα ότι κάποιος γιατρός για να χρησιμοποιήσει γενικά τον υπέρηχο στο ΤΕΠ θα πρέπει να είναι πρώτα καρδιολόγος. Αλλά καλό θα ήταν να υπάρχει και ένα σεμινάριο, δεν ξέρω κύριε καθηγητά, αν μας συμφωνείτε, τουλάχιστον όλοι οι γιατροί του ΤΕΠ να μπορούν, όχι να εξειδικεύονται τουλάχιστον, να χρησιμοποιούν τον υπέρηχο. Τώρα, σε μια ανεξήγητη υπόταση,
Τι μπορεί να έχουμε σαν αιτιολογίες, είπαμε, καρδιογενές σοκ, με πάρα πολύ σοβαρή δυσλειτουργία της αριστερής κοιλίας, επιμωματισμός καρδιακός, μαζική πνευμονική εμβολή και φυσικά σοβαρή υπογκεμία. Μην ξεχνάμε, εκτός από την καρδιακή σιλουέτα, να βλέπουμε λίγο και, και την κοιλιακή αορτή σε έναν υπογκεμικό ασθενή. Που βέβαια μας βοηθάει και η μέτρηση της κεντρικής φλεβικής πίεσης με την απεικόνηση της κάτω κύλης φλέβας, κατά την εισπνοή και την εκπνοή. Και υπάρχει πάλι ένας υπολογισμός που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ανάλογα με τη maximum διάμετρο της κάτω κύλης φλέβας, κυρίως και την αναπνευστική της μεταβλητότητα. Και ανάλογα μπορούμε να υπολογίσουμε και την κεντρική φλεβική πίεση στον κάθε ασθενή. Υπάρχει γενικά μια σάρωση που μπορούμε να κάνουμε σε έναν υποτασικό ασθενή όταν μας έρχεται στα επίγοντα, που αυτό λέγεται ACES, είναι από το Abdominal Cardiac Evaluation, δηλαδή εκτιμούμε με τον υπέρηχο και την καρδιά, τη λειτουργία της και τη δομή της και φυσικά και την κοιλιακή χώρα. Τώρα, μπορεί κάποιος ασθενής όμως να μας έρθει με δύσμια. Τότε, πάλι εκτιμούμε συστολική ή διαστολική δυσλειτουργία της καρδιάς, κάποιες βαλβιδοπάθειες. Μπορούμε να δούμε πάλι να ψάξουμε για πνευμονική εμβολή με τα σημεία που σας είπα. Κάποια νόσος του περικαρδίου. Και ερχόμαστε εδώ που ήθελα να δείξω λίγο τα comment tails των πνευμόνων, γιατί μπορούμε να δούμε και κάτι τον πνεύμονα με τον υπέρηχο, που ουσιαστικά αυτά όταν υπάρχουν ή αλλιώς vital B-lines, όταν υπάρχουν και κυρίως είναι διάχυτες, μας δείχνουν ότι η δύσμια κυρίως οφείλεται σε καρδιολογικά αίτια. Τι άλλο θα μπορούσαμε να δούμε? Ένα πνευμοθώρακα. Βέβαια, εδώ είναι πιο εξειδικευμένο, περισσότερο στους πνευμονολόγους, όσον αφορά υπάρχουν κάποια σημεία που αναλόγως πώς κινείται ο θώρακας, ο πνεύμονας, συγγνώμη, με την αναπνευστική λειτουργία, μπορούμε να δούμε το sliding ανάμεσα στην καρδιά και στον πνεύμονα. Επίσης, η ύπαρξη των B-lines που σας είπα. Και άμα έχουμε κάτι κοκόδες, έτσι, κοιτώντας ας πούμε τον θώρακα και βλέπουμε σαν μια παραλία, seashore sign που λέγεται, και δεν βλέπουμε ούτε comet lines, σαν παραλία με άμμο, τότε αυτό σημαίνει ένδειξη πνευμοθώρακα. Υπάρχει και ένας αλγόριθμος γενικά, να μπορούμε να δούμε αν υπάρχει ο πνευμοθώρακας ή όχι. Αν υπάρχει αυτό το sliding μεταξύ της καρδιάς που σας είπα και των πνευμόνων, τότε δεν υπάρχει πνευμοθώρακας. Μετά προχωρούμε στα B-lines, αν υπάρχουν, πάλι δεν υπάρχει πνευμοθώρακας. Και αν υπάρχει αυτό το lung point που σας είπαμε, το seashore point της παραλίας στο κοκόδες, τότε ο πνευμοθώρακας μπορεί να υπάρχει. Καλός αλγόριθμος για τα τεπ. Τώρα, και ένα ακόμα σημαντικό, ο υπέρηχος μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε ηλεκτρομηχανικό διαχωρισμό. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και άρρωστοι που έρχονται με ανακοπή. Τότε μπορούμε να δείξουμε αυτό που λέμε γρήγορες εκοματιές κατά τον έλεγχο για σφιγμό. Και μπορούμε να αλλάξουμε και τη θεραπεία επί αναστρέψιμων αιτιών και κυρίως έχει όφελο σε ενδονοσοκομείους ασθενείς. Ελάχιστος αριθμός όμως λήψεων σε έναν ασθενή που έρχεται με ανακοπή και κυρίως ποια είναι αυτές οι λήψεις, είναι η υποξυφοειδική και η κορυφαία. Γιατί φυσιολογικά οι υπόλοιποι συνάδελφοι εκτελούν το SLS και κάρπα. Τώρα, με τον υπέρηχο μπορούμε να δούμε γενικά αν υπάρχει ψεύδο περί ανακοπή ή αληθής περί ανακοπή. Δηλαδή, τι μπορούμε να δούμε με τον υπέρηχο, αν όντως υπάρχει ή δεν υπάρχει καρδιακή κινητικότητα. Κατευθείαν με την υποξυφοειδική ή με την apical view. Και έτσι μπορούμε να καταλάβουμε αν μπορούμε κιόλας να συνεχίσουμε και το SLS, την προηγμένη υποστήριξη της καρδιακής ζωής. Εδώ έρχεται να προσθεθεί το POCUS, Point of Care Ultrasound, γενικά. Δηλαδή, εκεί που θέλουμε να εστιάσουμε. Αν μας έρθει ένας, γενικά υπάρχει ένα πρωτόκολλο, το COUS, Cardiac Arrest Ultrasound Examination, που όταν έρχεται ένας ασθενής, μη ανταποκρινόμενος, είναι άσφυγμος, τι ξεκινάμε την κάρπα. Μετά, άμα έχει υποξυγονεμία, κάνουμε και τη διασωλήνωση. Φωνάζουμε έναν αισιολόγο. Monitoring. Και τώρα, τι βλέπουμε από το monitoring γενικά και το ηλεκτροκαρδιογράφημα? Αν υπάρχει ρυθμός ή όχι. Είναι αριθμιογόνος καρδιακή ανακοπή? Απεινιδώνουμε. Δεν είναι. Είναι αυτό που μας ενδιαφέρει με τον υπέρηχο. Τότε, μπορούμε να πάρουμε κάποια apical view υποξυφοειδική λήψη και ή θα δούμε κάποιον επιπομματισμό με περικαρδιακή συλλογή, μπορούμε να δούμε μια υπερδυναμική αριστερή κοιλία και να καταλάβουμε ότι υπάρχει μια υπογκεμία ή μαζική πνευμονική εμβολή. Φυσικά, υπάρχει και η αληθής ασυστολία, εκεί που πρέπει κανονικά να σταματάμε τη συνέχιση των καρδιακών συμπιώσεων και το
SLS γενικά, όταν έχουμε αυτό το ονομαζόμενο cardiac standstill, δηλαδή την ακινησία της καρδιάς υπερηχοκαρδιογραφικά. Βέβαια, να μην ξεχνάμε κιόλας ότι υπάρχουν και διάφορες λήψεις του πνεύμονα, που σας είπα και πριν, για αν υπάρχει πνευμοθώρακας υποτάσσει ή όχι. Τώρα υπάρχει και ένα καινούριο πρωτόκολλο του POCUS κατά τη διάρκεια της CPR, που είναι γενικά το CASA exam, Cardiac Arrest Sonography Assessment. Αυτό τι είναι? Είναι τρία βήματα που λέει, έχουμε καρδιά, καθώς έχουμε την ανακοπή, έχουμε επιπομματισμό. Μετά, δεν έχουμε. Συνεχίζουμε ξανά το ACLS. Έχουμε κάποια υπερφόρτωση δεξιάς κοιλίας, που μπορεί να είναι κάποια μαζική πνευμονική εμβολή. Δεν έχουμε. Ξανασυνεχίζουμε. Έχουμε κάποια καρδιακή δραστηριότητα. Και αυτό μπορούμε να δούμε τις λήψεις μεταξύ 10 δευτερολέπτων, όταν κάνουμε δηλαδή για 2 λεπτά καρδιακές συμπιέσεις, λέμε στην υπόλοιπη την ομάδα σταματήστε για 10 δευτερόλεπτα, βάζουμε το probe υποξυφοειδικά ή στο apical και βλέπουμε αν υπάρχει κινητικότητα της καρδιάς. Επίσης, τι θα μπορούσαμε να εκτιμήσουμε με τον υπέρηχο στο TEP? Έναν ανοιχτό καρδιακό τραυματισμό. Και γενικά, από τότε που έχει γίνει η εισαγωγή αυτού του 2D echo στο TEP, μπορούμε να διαγνώσουμε και διαπεραστικά τραύματα της καρδιάς, που αυτό μπορεί να βοηθήσει κιόλας και στη μείωση της επιβίωσης και στις νευρολογικές επιπλοκές του ασθενούς. Μπορούμε επίσης να εκτιμήσουμε ένα κλειστό καρδιακό τραυματισμό, όπως μπορεί να είναι μια μυοκαρδιακή θλάση, μυοκαρδιακή ρήξη, ρήξη κάποιας βαλβίδας ή ακόμα και διαχωρισμό της αορτής. Και τι εννοούμε μυοκαρδιακή θλάση? Όταν έχουμε ακινητικά, δυσκινητικά τμήματα της αριστερής κοιλίας, το πρόσθετο πτύχωμα να δούμε της δεξιάς κοιλίας, άμα έχουμε κάποια ρήξη μεσοκοιλιακού διαφράγματος, μπορεί να έχουμε κάποια μικρή περικαρδιακή συλλογή, μειωμένο κλάσμα εξώθησης ή κάποια και δυσλειτουργία των βαλβίδων. Και φυσικά, σύμφωνα με τις συστάσεις από την επίγουσα ηχοκαρδιογραφία, τι θα ήθελα λίγο εδώ να τονίσω, ότι γενικά η ρουτίνα, η εκτίμηση χρησιμοποιώντας τον υπέρηχο σαν ρουτίνα, όταν έχουμε ένα ήπιο καρδιακό τραύμα, δηλαδή κάποιος χτυπήσει στο θώρακα, ήπιο, χωρίς ηλεκτροκαρδιογραφικές αλλαγές και χωρίς αύξηση των διοδικτών, τότε δεν συστήνεται η χρήση του υπερήχου. Άλλο ένα πρωτόκολλο, γενικά, που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σε τραυματίες, είναι το EFAST, το Extended Focus Assessment with Sonography for Trauma, με 6 διαφορετικές λήψεις. Η πρώτη λήψη είναι δεξιά παραστερνική επιμήκης, η δεύτερη αριστερής επιμήκης λήψη, η τρίτη είναι η apical, τέταρτη και πέμπτη, εντάξει, τώρα εμάς είναι λίγο εκτός από τα νερά μας, να δούμε δηλαδή γενικά για το ύπαρ και για σπλήνα, και φυσικά είναι στην πιελική χώρα. Αυτό θα χρειαστούμε κάποια βοήθεια τουλάχιστον μέσα στην καρδιολογία. Άλλο, τεχνική χρήση υπερήχου για να τοποθέτηση κεντρικής φλεβικής γραμμής. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον υπερήχο στο τμήμα πηγόντων περιστατικών για να βάλουμε κάποια κεντρική φλεβική γραμμή. Και αυτό μας δίνει υψηλή επιτυχία παρακέντησης, επιτυχία σε προηγούμενη αποτυχημένη κλινικά καθοδηγούμενη παρακέντηση ή θωρακοκέντηση, αναλόγως, χαμηλότερο ποσοστό επιπλοκών. Ή ακόμα, και όταν χρειαστεί να διασωληνώσουμε, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον υπέρηχο για να επιβεβαιώσουμε ότι ο ενδοτραχιακός σωλήνας είναι μέσα στην τραχεία, κατά τη διάρκεια της ανακοπής. Θα ήθελα εδώ να τονίσω ότι υπάρχουν ένα άλλο πρωτόκολλο, άμα θέλει κάποιος να ψάξει, σας δίνω κάποια ρεθίσματα δηλαδή, είναι τα 5 E's, τα 5 E. Δηλαδή, στο τμήμα πηγόντων περιστατικών μπορούμε να δούμε το effusion, συλλογή, injection, το κλάσμα εξώθησης, το equality, αν δηλαδή οι διαστάσεις των αριστερών κοιλοτήτων είναι ίσες με τις δεξιές, το exit, το οποίο είναι η αορτή, και το entrance, η οποία είναι η κάτω κύλη φλέβα. Όλα αυτά μπορούμε να τα δούμε. Το πιο τελευταίο του 2016-17 που μπόρεσα να βρω τουλάχιστον πρωτόκολλο, χρησιμοποιώντας αυτή την επικεντρωμένη υπερηχοκαρδιογραφία καρδιακή, είναι το πρωτόκολλο SIMPLE, που αναλόγως με τα πρώτα γράμματα είναι τουλάχιστον, μπορούμε, το S είναι το size και το shape για την αριστερή κοιλία, το I είναι για κάτω κύλη φλέβα ή την κινητικότητα του μεσοκοιλιακού ή ακόμα και το intimal flap σε έναν διαχωρισμό αορτής. Το MAS είναι άμα υπάρχουν διάφορες μάζες μέσα στις καρδιακές κοιλότητες. Επίσης το μυοκάρδιο, που σας είπα, πάχυνση και κίνηση. Το P είναι για περικαρδιακή συλλογή ή ακόμα και για πλευρητική συλλογή.
Το L είναι για τη συστολική λειτουργικότητα της αριστερής κοιλίας και το E είναι για την κοιλιακή αορτή που είναι στο επιγάστριο. Φυσικά, θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε εκτός από αυτούς τους ογκώδες υπερήχους που υπάρχουν και κάποιους φορητούς υπερήχους που είναι η νέας γενιάς στο τμήμα επιγόντων περιστατικών. Και σαν αποτέλεσμα, και τελειώνοντας σιγά σιγά κύριε Πρόεδρε, ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχουν έτσι ανάπτυξη σε καρδιολόγους και σε μη καρδιολόγους αυτής της επικεντρωμένης υπερηχογραφίας, όπου με ασφάλεια και με ακρίβεια μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διάφορες κλινικές περιστάσεις ή καταστάσεις στο τμήμα επιγόντων. Και φυσικά η επικεντρωμένη αυτή διαθωρακική υπερηχοκαρδιογραφία είναι το ιδανικό διαγνωστικό εργαλείο για να μπορούμε να ανοιχνεύσουμε καταστάσεις καρδιακές περισσότερο, οι οποίες είναι ζήτημα ζωής και θανάτου. Ένα τελευταίο slide που θα ήθελα να σας πω και μου άρεσε πάρα πολύ. Γενικά, όταν εκτελούμε έναν υπέρηχο λίγο στο τμήμα επιγόντων περιστατικών, καλό είναι να κάνουμε αυτό το ABCD approach, δηλαδή αυτή την προκέση ABCD, δηλαδή awareness, να έχουμε δηλαδή ότι πρέπει να καταπολεμήσουμε λίγο τη ρουτίνα, ότι δεν βλέπουμε κάτι έναν ασθενή για να εκτιμήσουμε απλώς. Πρέπει να σκεφτόμαστε γενικά από κάποιες προφανείς εξηγήσεις, πέρα από αυτές τις προφανείς εξηγήσεις που βλέπουμε, να είμαστε ύποπτοι για το τι βλέπουμε, γιατί καμιά φορά η διάγνωση παραπομπής από κάποιο συνάδελφο μπορεί να είναι παραπλανητική. Να μην εμπιστευόμαστε, αλλά να επιβεβαιόμαστε με τα δικά μας τα μάτια, πολύ σημαντικό. Να είμαστε περιεκτικοί και να μπορούμε να κάνουμε μια περιεκτική εξέταση, με φυσικά προσεκτική εκτίμηση. Και φυσικά, καλό θα ήταν άμα θα μπορούσαμε να το κάνουμε και η εξέταση να καταγραφεί για να μπορούμε και να την ξαναδούμε. Και φυσικά, η ομαδική εργασία όλων των συναδέλφων κάτω στο ΤΕΠ όταν έχουμε επίγοντα περιστατικά είναι ζωτικής σημασίας. Σας ευχαριστώ πολύ. Αν έχουμε κάποια ερώτηση για τον συνάδελφο. Τελικά, το χρησιμοποιείτε ή όχι? Το χρησιμοποιούμε. Άμα και δεν έχουμε, έστω αυτόν τον υπέρημο που έχουμε, το χρησιμοποιούμε. Βέβαια, καμιά φορά, όταν χρειαζόμαστε λίγο κάτι πιο, να έχουμε καλύτερες ευκρίνειες εικόνες, έχουμε ευτυχώς και έναν ακόμα καλύτερο υπέρηχο μέσα στην Στεφανία μονάδα, απλώς όμως πρέπει να μεταφέρουμε τον ασθενή. Αυτό είναι λίγο, δηλαδή να πάει από το τμήμα επιγόντων στη Στεφανία μονάδα. Αλλά το χρησιμοποιούμε, φυσικά το χρησιμοποιούμε. Ευχαριστούμε λοιπόν. Να είστε καλά. Αν υπάρχουν...